Μα πόσο χαίρομαι που είστε κοντά μας. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, είσαι έτσι δυνατά, μπράβο. Λοιπόν, κοντά μας έχουμε αγαπημένους μας φίλους, μικρούς φίλους από νηπιαγωγή εδώ στην Λευκωσία και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Ξεκινήσατε με ένα ποιηματάκι που το φτιάξατε, το γράψατε ειδικά για μας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κοντά μας και οι δασκάλες φυσικά των παιδιών, η Άντρη Ανδρέου και η Βάσια Παπα Χαραλάμπους. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, έχετε έρθει επίσκεψη στον Α συγκεκριμένα και έτσι σας γνωρίσαμε και σας θελήσαμε να σας έχουμε εδώ. Σηκώνετε τα χέρια για ποιο λόγο? Λοιπόν, να έχουμε και μία μπανάνα να μπορούμε να μιλήσουμε με τα παιδάκια. Και έχετε φέρει και ένα σχέδιο. Να δείξω το σχεδιάκι μας. Πού το σχέδιο? Για να δω. Μάλιστα, κάθε μέρα, άλλη μέρα είμαστε στον αέρα, στις Δήμητρες και στο Παναγιώτη. Το ποίημα που είπατε. Όπα, όπα. Κάτσε να πάρουμε και την μπανάνα, Παναγιώτη. Έλα. Καλημέρα, παιδάκια. Δυνατά. Καλημέρα. Να έρθω από εκεί για να μην γυρίζετε, να μην βλέπουν εμένα, να βλέπουν εσάς. Τι κάνετε? Καλά. Είπατε ποίημα και λοιπά. Ναι. Ένα το ξαναπείτε. Ναι. Πάμε. Δυνατά. Ένα, δύο, τρία. Κάθε μέρα, καλημέρα, είμαστε στον αέρα, στη Δήμητρας και του Παναγιώτη, την παρέα και θα περάσουμε πολύ ωραία. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο σας. Τι καλά που είσαστε. Ποιο είναι το πιο ήσυχο παιδάκι? Να σηκώσει το χέρι του. Εσύ που φωνάζεις και πολύ δυνατά. Να δω ποιος είναι ο πιο ήσυχος από εσάς. Δώσ' μου το μικρόφωνο. Είναι όλα ήσυχα τα μωρά μας. Πώς σε λένε, αγάπη μου? Βασιλική. Και τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Λένε με λίγο πίσω. Τι θα γίνεις? Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, τι θες να γίνεις? Το σκεφτόμαστε. Εσύ. Εγώ να μεγαλώσω. Ναι. Πώς σε λένε? Βελίνα. Και ποιο είναι το αγαπημένο τραγουδάκι που λες? Τούτο. Αυτό που είπες? Ναι. Μπράβο, αγάπη. Ποιο παιδάκι είναι το πιο ανήσυχο? Κάποιος. Ποιος. Εδώ τον βρήκαμε. Έλα εδώ μπροστά. Έλα. Πάμε στο φίλο στον Παναγιώτη. Πώς σε λένε? Γιάννη. Πώς σε λένε? Γιάννη. Και είσαι ανησυχός? Γιατί? Έτσι. Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Σορ. Τι θα γίνεις? Σορ. Αλήθεια? Μπράβο. Κάποιος άλλος που ξέρει τι θα γίνει όταν μεγαλώσει? Εγώ. Έρχομαι. Πες με εσύ, αγάπη μου, τι θα γίνει όταν μεγαλώσεις? Λενάκι, πες. Το όνομα σου? Ελένη. Ελένη? Ναι. Τι θα γίνεις, αγάπη μου, όταν μεγαλώσεις εσύ? Δασκάλα. Τι επάγγελμα θα κάνεις? Δασκάλα θα γίνεις. Ωραία. Θα μας πείτε άλλο ένα τραγουδάκι? Ναι. Εσύ είναι. Φίλος εδώ, τι θέλει να γίνει, έλα. Πήγαινε, Γιωργάκη. Λοιπόν, Γιώργος, εσύ, έλα εδώ. Μαθαίνα, είμαστε μπροστά. Εσύ, Γιώργο, τι θα γίνει στο μεγαλώσει? Ο Γκουβέλη. Ο Γουλβερίν. Σωστά τον είπα. Εσύ τον ξέρει καλύτερα. Σούπερ ήρωες. Μπράβο. Λοιπόν, ποιο τραγουδάκι θα μας πείτε? Α, πούμε τα παιδιά. Ναι, πάμε. Δυνατά. Ένα, δύο. Γιώργο, μα το. Ένα, δύο, τρία. Τα παιδιά. Την αγάπη και μου λες πως αρέσει. Παίρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πως αρέσει. Λοιπόν,
θέλω ζωντάνια, θέλω πιο δυνατά το επόμενο τραγουδάκι για όλο τον κόσμο που μας βλέπει. Εντάξει. Πολύ, εντάξει. Δυνατά όλοι μαζί, ναι. Ποιο τραγουδάκι θα πούμε? Αν όλα τα παιδιά. Αν όλα τα παιδιά. Λοιπόν, δυνατά όλοι μαζί. Ένα. Είστε υπέροχοι. Πολύ πολύ ωραία τραγουδάτε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και τώρα θα χαιρετήσουμε τον κόσμο με άλλο ένα τραγουδάκι. Τι λέτε? Κοιτάμε όλοι μπροστά. Όλοι μπροστά. Βάζουμε την πιο δυνατή μας φωνή. Και ποιο τραγουδάκι θα πούμε, κυρία? Ποιο θέλω τραγουδάκι να πούμε? Ποιο θέλετε να πείτε? Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Μέσα στο ξένο περιβολάκι, τρύπες γιατί τρυπάς. Μη μου σωστανείς τη μυτίτσα, μη μου κουνάς τα αυτιά. Δυνατά. Μη μου το κλείνεις. Δυνατά. Mm-hmm.